Γεια σας! Σήμερα, επειδή έχουμε χαλαρώσει λίγο με τη γραμματική, δεν ξέρω πώς συνέβη, το λίγο μου ξέφυγε, επιστρέφουμε στη γραμματική, αλλά θα το πάμε με το μαλακό. Πήγα να πω λαου-λαου, αλλά λέω όλο τέτοια λέω, ξέρω, σκεφτείτε λίγο τη λέξη λαου-λαου, την έκφραση. Λαου-λαου. Είναι σαν λαός κάπου εκεί στα μέσα του Αμαζονίου. Λαου-λαου. Οι λαου-λαου τρέφονται με βρούβες. Κάτι τέτοιο. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για τα wishes. Λοιπόν, θα σας το πω παιδιά μέσα σε 2 λεπτά να τελειώνουμε. Να τελειώνετε κι εσείς. Λοιπόν, τα wishes έχουν τα εξής χαρακτηριστικά. Έχουμε ευχές για το παρόν, παρόν μέλλον. Έχουμε ευχές για το παρελθόν. Και έχουμε και μία τρίτη κατηγορία που δεν το λες ακριβώς ευχές, θα σας πω μετά. Λοιπόν, εξάλλου το έχουμε καλύψει. Παρόν, μέλλον και παρελθόν. Τι μας μένει μετά, θα σας πω. Γιατί και εγώ τον μπέρδευα όταν ήμουν μικρή. Λοιπόν, πέρυσι. Λοιπόν, ξεκινάμε. Όταν έχουμε μία ευχή για παρόν ή μέλλον, δηλαδή τώρα εδώ στα κοντά, χρησιμοποιούμε το wish ή το if only, μαζί με παρελθοντικό χρόνο. Άρα λοιπόν, με past simple ή με past continuous ή με could. Οπότε θα πω, if only I could come with you, ή πες ότι πηγαίνουν οι άλλοι μία βόλτα, πηγαίνουν παραλίες ή δουλεύεις. Μετά καραντίνας. Λοιπόν, ή I wish I was coming with you next week. Μακάρι να μπορούσα να έρθω μαζί στην επόμενη εβδομάδα. Παρόλο που έχουμε παρελθοντικό χρόνο, είναι για το μέλλον. I wish I was coming with you. Ή θα μπορούσε να είναι και για τώρα, αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, το τελειώσαμε αυτό. Τώρα, πώς λέμε στα ελληνικά, πώς κάνουμε στα ελληνικά μία ευχή για το παρελθόν, τι θα πούμε. Θα πούμε, εύχομαι να το είχα κάνει, εύχομαι να τον είχα πάρει τηλέφωνο, εύχομαι να είχα τρέξει ξοπίσω της. Οπότε λοιπόν, τι θα πούμε I wish, ακριβώς το ίδιο θα είναι και στα αγγλικά, I wish I had done this. Ακόμη και το είχα κάνει ήταν σωστό, ίδιο. Είχα, had, done. Λοιπόν, I wish I had run after her to tell her how much I love her. Και έφυγα, ξέφυγα τελείως. Λοιπόν, οπότε το μάθατε και αυτό. Και μετά πάμε στην τρίτη κατηγορία. Λοιπόν, εγώ κάθε φορά, η τρίτη κατηγορία να σας πω ότι εμένα με μπέρδευε γιατί έλεγα ότι η τρίτη κατηγορία είναι ευχή για το μέλλον. Αλλά δεν μου βγαίνει, επειδή θυμόμουν ότι κάτι δεν θυμόμουν σωστά. Επειδή έβλεπα ότι ήταν wish και would, με μπέρδευε, έλεγα αυτό είναι ευχή για το μέλλον, τώρα κάτι κάπως δεν το καταλάβαινα. Μέχρι που ήρθε ένα βιβλίο γραμματικής, το οποίο είπε ότι, γιατί το εξηγούσαν πολύ πολύ πλοκά τα προηγούμενα, και κάποια στιγμή ένα βιβλίο λέει ότι είναι ευχή για κάποιον, εύχομαι για κάποιον να αλλάξει τη συμπεριφορά του. Οπότε λοιπόν ήτανε, έμαθα ένα παράδειγμα, I wish they would stop talking, και ήταν η ζωή μου, ήταν η μοίρα μου μετά για να το λέω για τους μαθητές μου, I wish they would stop talking, λοιπόν, και τελείωσε. Οπότε λοιπόν θα θυμάστε ότι το wish και το would είναι για να αλλάξει κάποιος τη συμπεριφορά του. Και να σας πω και κάτι, θα σας το πω γιατί είστε καλά παιδιά και για να ξέρετε, να μας πιάνει κανείς κότσο. Λοιπόν, αν κάποιος πει I wish you wouldn't work, και αν κάποιος πει I wish you, ας πούμε on Sunday ή on Saturday, και κάποιος άλλος πει I wish you didn't work, είναι δύο τελείως διαφορετικές καταστάσεις. Γιατί όταν κάποιος πει I wish you wouldn't work, σημαίνει ότι δεν θέλω να δουλεύεις, δεν μου αρέσει που δουλεύεις, μας κάνει κριτική, κατάλαβες. Δηλαδή θα πηγαίναμε εκεί πέρα μια βόλτα, δεν μου αρέσει που δουλεύεις. Ενώ ο άλλος που σου λέει I wish you didn't work, προσέξτε, είναι I wish you didn't work, που είναι στην πρώτη κατηγορία, δηλαδή στο παρόν μέλλον, και απλά κάνει ένα statement ο άνθρωπος. Δηλαδή απλά μας είπε, τι κρίμα μωρέ που δουλεύεις τώρα το Σαββατοκύριακο, θα πηγαίναμε μια βόλτα. Εκεί μια χαρά. Οπότε μας δείχνει έτσι και λίγο την ποιότητα του ανθρώπου που έχουμε απέναντί μας. Δεν πάει να μας επιβάλλει κάτι, μας το λέει έτσι όμορφα. Δεν μας λέει, θέλω να αλλάξεις τη συμπεριφορά σου. Οπότε λοιπόν, μαζί με αυτό το ηθικό δίδαγμα και για να ξέρετε τέλος πάντων ότι οι προθέσεις των ανθρώπων, οι προθέσεις όχι τα prepositions, οι προθέσεις των ανθρώπων φαίνονται στη γλώσσα που χρησιμοποιούν και στον τρόπο που χρησιμοποιούν τη γραμματική, έστω και στα αγγλικά, γιατί στα ελληνικά τέλος πάντων είναι μεγάλο κομμάτι αυτό. Anyway, όλα λοιπόν φαίνονται. Οπότε ας προσέχουμε. Αυτά ήθελα να σας πω. Καλά, και είναι πριν τα 5 λεπτά. Φιλιά, γεια, έφυγα!